Έχω εδώ πέρα μια εφημερίδα αθηναϊκή. Η οποία. Η οποία είναι συγκεκριμένα. Ο Φίλαθλος. Είναι ο Φίλαθλος, σημερινή εφημερίδα. Γράφει εδώ. Στην πρώτη σελίδα. Αθηναϊκή εφημερίδα δεν είναι. Είναι ούτε του Ολυμπιακού ούτε του Παναθηναϊκού. Είναι από ό,τι ξέρω τουλάχιστον τόσα χρόνια ουδέτερη. Μας ενδιαφέρει και ο ποιον. Έχουμε εδώ σφαγή του Άρη στην πρώτη σελίδα. Από κάτω γράφει εδώ. Offside και τα δύο γκολ. Λάθος η αποβολή Βιτόλο. Ήταν κόκκινη του Άντζα. Αθηναϊκή εφημερίδα σημερινή. Πρώτη σελίδα. Φίλαθλος. Φαίνεται είναι η ίδια εφημερίδα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο συντάκτη αυτής της εφημερίδας. Ναι. Βέβαια δεν είπε τίποτα άλλο από την αλήθεια. Ναι. Όμως είναι μοναδική εφημερίδα. Ναι. Γιατί είδα και τις άλλες, τις αθηναϊκές, ναι, αλλά και τις εφημερίδες εδώ τις τοπικές. Mm-hmm. Είναι η μοναδική εφημερίδα που έχει αυτό το πρωτοσέλιδο που αντικατοπτρίζει την αλήθεια. Αυτό που έγινε χθες. Ναι. Τώρα, επειδή άκουσα πάρα πολλά χθες και σήμερα στα ραδιόφωνα και συγκεκριμένα και στο 98 και 7 που ακούμε εμείς, τα αθλητικά νέα που ακούμε εμείς οι οπαδοί του Άρη, αλλά και στα άλλα τα ραδιόφωνα, εγώ θέλω να πω κάτι. Ότι επειδή 30 χρόνια που ασχολούμαι, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, δεν έχω φτάσει, δεν έχει γίνει κάτι καλύτερο, βλέπουμε τα ίδια πράγματα 30 χρόνια και αντί να γίνεται κάτι καλύτερο, τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Βλέπουμε μία ιδέα. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι μία ιδέα και μισή. Γιατί καλέ? Θα σου πω γιατί. Ναι. Βλέπουμε μία ιδέα και μισή, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ναι. Αντίθετα, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Γιατί παλιά μπορούσε να πει πριν 30 χρόνια ότι δεν υπήρχε τηλεόραση, ναι, και σε σφάζανε. Ναι. Τώρα, το παιχνίδι το έδειχνε, όχι μόνο το έδειχνε σε όλη την Ελλάδα, το έδειχνε και στο εξωτερικό, γιατί από ό,τι ξέρω η ΕΡΤ είναι δορυφορική. Είναι δίνε. Λοιπόν, το έβλεπε λοιπόν και στην Ευρώπη, το βλέπα και στην Αμερική και παντού. Είδα λοιπόν έναν άνθρωπο να κατακρεουργεί με το χειρότερο τρόπο την ομάδα μου. Ωραία. Να παίζει 100-0 τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Τον Ολυμπιακό ο οποίος είναι 12 βαθμούς μπροστά. Τον Ολυμπιακό ο οποίος έχει εξασφαλίσει το πρωτάθλημα. Διαρωτούμαστε βέβαια αν ο Ολυμπιακός ήταν 1 ή 2 βαθμούς μπροστά από τον δεύτερο. Πώς θα έπαιζε ο κύριος αυτός που θέλει να λέγεται διαιτητής. Ωραία τα λέει. Λοιπόν, τώρα. Έχω άλλα να πω. Δύο πράγματα. Να τελειώσω και θα τα πεις. Εγώ θα πω άλλα. Δύο πράγματα. Επειδή βγήκανε τώρα, έβγαλε ανακοίνωση και πάει Άρης. Μπράβο. Και άκουσε και πολλούς ραδιοφωνατζίδες και είπαν, ξέρω εγώ. Ναι. Εντάξει, η ζωή δεν συνεχίζεται, η ζωή, παιδιά. Ναι. Η ζωή δεν συνεχίζεται. Δύο πράγματα πρέπει να γίνουν. Ή να πάρεις την ομάδα Λάμπρος Κόρδα και να σηκωθείς να φύγεις. Αυτά μόνο άλλο. Να πάρεις την ομάδα. Θα πεις και σε αυτά που θες. Αυτά μόνο που λέω. Να πάρεις με όποιες επιπτώσεις έχει αυτό το πράγμα. Με όποιες επιπτώσεις, γιατί λένε πολλοί ότι θα τιμωρηθούμε. Θα χάσουμε βαθμούς. Θα μας αφαιρέσουν βαθμούς. Γιατί τώρα δεν σε αφαιρούν βαθμούς κάθε Κυριακή. Χθες αφαίρεσαν 3 βαθμούς. Την άλλη Κυριακή θα παίξουμε το πιλαδάκι, θα σε αφαιρέσουν άλλους 3 βαθμούς. Κάθε Κυριακή δεν σε αφαιρούν βαθμούς. Σήκω φύγε από αυτό το βρωμερό τρισάθλιο πρωτάθλημα. Δηλαδή τι κάνεις εκεί. Ή φεύγεις, δύο είναι οι λύσεις. Ή φεύγεις, παίρνεις την ομάδα και φεύγεις, μπας και γίνει κάτι επιτέλους, μπας και ταρακουνηθεί αυτή η βρωμολίγκα, πώς τη λένε, ή τον κάνεις μπάκα. Ένα από τα δύο. Ή τον κάνεις μπάκα, ή παίρνεις την ομάδα και φεύγεις. Εγώ είμαι υπέρ της δεύτερης λύσης. Να πάρεις την ομάδα και να φύγεις. Γιατί δεν νομίζω. Μόνο 10. Αν ρωτήσεις 10 Αριανούς Στρατόπουλε, ναι, και οι 10 θα σε πούνε, ναι, πάρε ένα προσκόρδα την ομάδα και φύγε. Λάθος. Όχι, εγώ. Πάρε την ομάδα και φύγε. Λάθος. Θα σε αφαιρέσουν βαθμούς. Τώρα θα σε αφαιρούν βαθμούς. Διαφωνώ κι εγώ. Και που είσαι σε αυτό το πρωτάθλημα, Καραγκιόζ Μπερντές, δεν καταλαβαίνεις. Φωνάζει. Καρκίνο βγάλαμε. Καρκίνο βγάλαμε σε αυτό το γελίο πρωτάθλημα. Φωνάζει ο αδύνατος. Φωνάζει. Φωνάζει ο αδύναμος. Όχι φίλε, κάνεις λάθος. Φωνάζει αυτός που 30 χρόνια βλέπει τα ίδια και τα ίδια. 30 χρόνια δεν βλέπει καμία βελτίωση, τα βλέπει χειρότερα. Μία ομάδα η οποία είναι 12 βαθμούς μπροστά, έχει εξασφαλίσει το πρωτάθλημα. Και την παίζει ο διαιτητής, βάζουν ένα κοράκι και σε σφάζει. Ναι. Σε σφάζει ανελέητα προκάλυπτα μπροστά σε εκατομμύρια κόσμο. Αυτό το κοράκι. Έβγαλες μια ανακοίνωση σήμερα. Και τι έγινε. Θα πας στο πιλαδάκι, θα σε σφάξει άλλο κοράκι. Ο αδύνατος. Θα πάει. Ρε Λαπτόπουλε, τώρα τι θέλεις δηλαδή. Όταν λες δηλαδή τι αδύνατος. Θες. Δηλαδή εσύ πιστεύεις δηλαδή στις 4 Μαρτίου. Ναι. Πότε είναι η ρεβάνς του ΠΑΟΚ. Πιστεύεις 4 Μαρτίου τον ΠΑΟΚ δεν θα τον παίξει καλά η διαιτησία. Βέβαια δεν θα έχει τη σφαγή αυτή. Κάτσε Ζακό. Δεν θα έχει αυτή τη σφαγή που είναι ο Άρης. Γιατί αυτή η σφαγή δεν έχει γίνει ποτέ. Στα 30 χρόνια που βλέπω μπάλα, τέτοια σφαγή δεν έχω δει. Καραλαμπίδι. Θα συνεχίσει, δεν φύγεις. Εσύ όταν ο Άρης ήταν αδύναμος αγωνιστικά, με ομάδα Β' Εθνής και έτσι έλεγες δυναμώστε πρωταγωνιστικά και μετά φωνάξα να σας αδικήσουν. Έτσι. Τώρα είχε δεν είπα ότι είναι η Μπαρτσελόνα. Σε αυτό το επίπεδο όμως γιατί που παλεύει για UEFA δεν είναι δυνατός ο Άρης. Θα σου απαντήσω. Πώς θα μου απαντήσεις. Έλεγες γίνε δυνατός αγωνιστικά. Μπορώ και μετά σε σφάξουνε. Ναι. Φώναξε! Φώναξε. Τώρα δεν πάλι να φωνάξουμε! Πότε, τι πρέπει να γίνει, με Μπαρτσελόνα! Μισό λεπτάκι πάλι. Όχι, φάσκι και αντιφάσκι. Μισό λεπτό. Δεν φάσκι, δεν αντιφάσκι. Αυτό εδώ
Είναι ένα κουβαδάκι, βάλτο εδώ. Ναι. Για να γεμίσετε τα δάκρυα, να μιλερώσετε το πάτωμα. Αυτό κάτι. Να το πάρει εσύ. Έτσι, να γεμίσετε και πέρα. Αυτό να το πάρει εσύ. Δεν έχω για κάτι σφαγή. Δεν έχω για κάτι σφαγή. Να σα δώσω και τα δάκρυα. Δεν έχει δει ζωή σου, τρέγια. Πάρε το κουβάκι και γεμίστε το δάκρυ από τα κλάματα. Τέτοια σφαγή δεν έχει δει ζωή σου, τρέγια. 40 χρόνια τη βλέπω. Αλλά εγώ 8 πάρε. Εσύ είδε τον τάκολα με το χέρι και μα κάνατε σφαγή τώρα. Φυσικά παρόμοια φάση του κόκκι. Τη ζητούσα την πέναλτη. Λοιπόν. Ποια παρόμοια φάση. Καλά, ρε, 10 φάσει γίνανε για τον κόκκι. Φυσικά πέναλτι. Μισό λεπτό να τελειώσω. Τρέχει, άσε λίγο. Μισό λεπτό να τελειώσω. Μισό λεπτό να τελειώσω. Φτιάξε το κουβάλα. Φεύγουν τα δάκρυα. Ή παίρνει την ομάδα λαμπροσκόρδα και φεύγει. Έτσι, που για μένα αυτή είναι η λύση. Γιατί θα χάσει, λέει, βαθμού, θα σε αφαιρέσουν βαθμού. Τώρα, Ραπτόπουλε, δεν σε αφαιρούν βαθμού. Τώρα, κάθε Κυριακή δεν σε αφαιρούν. Χθε δεν σε αφαιρέσουν άλλοι μία-τρει βαθμού. Την Κυριακή σε τόσα μάτ. Το ίδιο πράγμα γίνεται. Ποια μάτια. Μα είναι είναι, έχει βγει απόφαση ο Άρης να είναι εκτός των play-off. Και το βλέπουμε. Κάθε Κυριακή. Και? Κάθε Κυριακή ο Άρης φάζεται. Και που παίζω σε αυτό το Καραγκιόζ με πρωτάθλημα. Τι καταλαβαίνω. Το μόνο που γίνεται, ξέρετε τι γίνεται. Χαλιέται η υγεία μας, αρρωσταίνουμε. Θα βγάλουμε κάνα καρκίνο και απεθάνουμε. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει Ραπτόπουλε. Αυτό θα γίνει Ραπτόπουλε. Τίποτα άλλο δεν θα γίνει. Θα γίνουμε εγκληματίες. Γιατί αν τον πετύχω το Χαραλαμπίδι μπροστά μου, αν τον πετύχω μπροστά μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Το συντοπίτη του Ζαγοράκη, λες, ε. Δεν το συντοπίτη. Ραπτόπουλε, μην γελάς καθόλου, δεν έγινε να γελάς. Δεν έγινε καθόλου να γελάς. Θα σας απαντήσω τώρα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι με την ομάδα τους. Άρρωστοι με την ομάδα. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να μας φυρίξει ούτε τίποτα. Παίξε 50-50. Μην παίξεις 50-50. Παίζεις τον Ολυμπιακό, άντε, παίξε τον 60-40. Όχι αυτή την αηδία που είδαμε προχθές. Όχι αυτή την αηδία.